Έχουμε τον ποδοσφαιριστή, τον Κουγκουλούδη, τον Σιδέρη τον Κουγκουλούδη, ο οποίος ανήκει στην ομάδα του Εθνικού Γενιτσών. Σιδέρη, καταρχήν η ομάδα σου σήμερα έχασε στην επανέναρξη μετά από 5,5-6 μήνες. Παρέμεινε κάτω από την επικίνδυνη ζώνη με 3 βαθμούς. Πιστεύεις ότι δίκαια χάσατε, ήταν καλύτερη η ομάδα της Αναγέννησης Γενιτσών? Ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο, στην Αναγέννηση. Καλή συνέχεια. Τους εύχομαι. Αγωνιστικά ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα για την Αναγέννηση. Εμείς ήμασταν σε πιο παθητικό ρόλο. Δεν μπήκαμε καλά και το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο πήγε στη δύναμη. Θεωρώ ότι εντάξει, έχει δύο φάσεις η Αναγέννηση. Είχαμε μία εμείς. Ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο η Αναγέννηση ήταν σαφώς καλύτερη, το έδειξε και δίκαια κέρδισε το παιχνίδι. Επόμενο παιχνίδι Σιδέρη στην ιστορική ομάδα της Δεσσαϊκού στην Έδεσσα. Μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Θεωρείς εκ των προτέρων χαμένο το παιχνίδι αυτό? Κανένα παιχνίδι δεν είναι χαμένο. Έχουμε ξαναπεί ότι το παιχνίδι ξεκινάει 0-0. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε και μέσα από εσάς τα λάθη που κάναμε και θα προσπαθήσουμε να φανούμε όσο το δυνατόν καλύτεροι στην Έδεσσα. Εντάξει, ήταν η αποχή μεγάλη. Δεν μπορώ να το πω σαν δικαιολογία αυτό, γιατί για να γίνει στην ίδια εποχή έχει όλες οι ομάδες. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε, όσες δυνάμεις έχουμε. Έχουμε πολύ υλικό. Δεν τα καταφέραμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε για το επόμενο χρόνο να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα. Παρόλο που ο Εθνικός Σιδέρη είναι κάτω από την επικίνδυνη ζώνη, πιστεύεις ότι δεν έχει κρυθεί όσον αφορά την παραμονή ακόμα τίποτα? Έχει άλλα 10 παιχνίδια. Τίποτα δεν έχει κρυθεί, είναι ακόμη νωρίς. Θα παλεύουμε κάθε παιχνίδι, όπως είπαμε από την αρχή της σεζόν. Θα παλεύουμε, το κάναμε. Στις πρώτες 4 αγωνιστικές θεωρώ ότι μας αδικεί η εικόνα, δηλαδή. Είχαμε μία νίκη και 3 ήττες. Καλύτερη σε συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι στην ομάδα του Εθνικού Γενιτσών και σένα προσωπικά καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.